στην επικοινωνία μας, γιατί έχουμε ένα σημαντικό γεγονός που έχει παγώσει την κοινή γνώμη στην Πάτρα, στη Αρχαϊκή Πρωτεύουσα, αλλά αφορά και όλους μας. Θα μας εξηγήσει ακριβώς η Χριστίνα Θανάση Περτίνος. Πρόκειται και να έχουμε και τη δική σας αντίδραση και άποψη την επιστημονική. Καλώς τον, καλημέρα. Λοιπόν, Χριστίνα, καλημέρα. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 16χρονη μαθήτρια από την Πάτρα, η οποία διαγνώστηκε με μηνυγκίτιδα. Mm-hmm. Το κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς κρίσιμη. Τώρα να πούμε ότι αυτό το παιδί το έπαθε στο σχολείο. Το βρισκόταν στο σχολείο. Ακριβώς. Όλα λιποθύμησε. Τι έγινε, Χριστίνα μου. Ακριβώς. Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη, όταν η μαθήτρια λιποθύμησε στο σχολικό συγκρότημα στο οποίο συστεγάζονται το 6ο και το 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε, ύστερα από εξετάσεις τις οποίες υπευλήθη, πως είναι θετική στο μηνυκητιδόκοκο. Και μετά φυσικά ξεκίνησαν οι εξετάσεις του κοριτσιού και τώρα να δούμε και τι έχει γίνει και με το σχολείο. Γιατί, κυρία Παγώνη, τώρα θα πρέπει να εκενωθεί το σχολείο. Λοιπόν, τι θα πρέπει να γίνει? Μηνυγκίτιδα έχουμε σε 7 διαστήματα περιστατικά. Είναι μια βαριά νόσος, την ξέρουμε όλοι. Και ειδικά όταν έχουμε νέα παιδιά, όλοι πανικοβαλόμαστε. Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί έχουμε τις επιπλοκές μηνυγκίτιδας, που είναι ό,τι χειρότερο. Μπορεί να χάσουμε και άρρωστο. Τι θέλουμε, τι χρειάζεται τώρα? Καταρχήν το περιβάλλον και το σχολείο θα πρέπει να γίνει ανίχνευση. Ήδη νομίζω έχουν πάει εκεί ομάδα για να κάνουν την ανίχνευση, να δουν αίθουσες, παιδιά, ποιοι ήταν σε επαφή και λοιπά και από την οικογένεια. Και επιπλέον τα περιστατικά αυτά είναι βαριά περιστατικά. Φοβόμαστε τις επιπλοκές τους, γιατί πάνω απ' όλα φοβόμαστε το θάνατο. Είναι δύσκολα περιστατικά, είναι βαριά περιστατικά. Ο μηνυγκητιδόκοκος δεν είναι εύκολος, το ξέρουμε όλοι. Και είναι όμως αντιμετωπίσιμος. Μάλιστα. Απλά επειδή ένα περιβάλλον, λίγο ξέρετε, το περιβάλλον των ατόμων νεαρής ηλικίας είναι και περιβάλλον συχνού συγχρονισμού. Αντιλαμβάνεστε το φόβο των γονέων και των εκπαιδευτικών. Φυσικά, είναι λογικό σε ένα σχολείο οτιδήποτε συμβεί, επειδή ο ένας έρχεται σε επαφή με τον άλλον, είναι δίπλα τα παιδιά το ένα με το άλλο, είναι λογικό να είναι πανικόβλητοι γονείς. Δεν χρειάζεται ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστίνα, και μου το ξανανοίξει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Είστε καλά, κύριε Παγώνη. Αν έχεις να συμπληρώσω κάτι στο ρεπορτάζ. Ναι, ότι έχει ήδη δοθεί χημειοπροφύλαξη στο στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της κοπέλας και έχει, όπως είπε και η κυρία Παγώνη, ξεκινήσει η ανίχνευση των επαφών της για προληπτικούς λόγους. Έτσι. Εντάξει, Χριστίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε περαστικά στο παιδί. Να σε ρωτήσω κάτι.